Η δικαστική διαμάχη είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς, θα φανεί και στη πορεία. Το ζήτημα είναι το γεγονός ότι και η κυρία Καϊλή και όλη η πρακτική η οποία αποκαλύφθηκε με το Qatar Gate, δηλαδή αυτή όλη η διαφθορά, η ρεμούλα, η μίζα κτλ., μπορούν και πρέπει να καταδικαστούν συνολικά στη συνείδηση και του ελληνικού λαού, της νεολαίας, που πραγματικά μπροστά και στο καλή ώρα, στο Μουντιάλ που προηγήθηκε τότε, που ακολούθησε μάλλον στο Κατάρ, έδειξαν ότι δεν δείχνουν ανοχή. Απέναντι, για παράδειγμα, σε ένα Μουντιάλ το οποίο ήταν των χιλιάδων νεκρών, τη στιγμή που η κυρία Καϊλή παρουσιαζόταν και στη χώρα μας και στη νέα γενιά ως ένα νέο πρόσωπο, φρέσκο, που καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά τα στοιχεία της διαφθοράς, της μίζας κτλ., που δεν είναι προσωπικά δικά της μόνο. Εμείς λέμε ότι είναι γέννημα θρέμα και είναι ένα μαζί. Η απόφαση αυτή καταδικάζει αυτές τις πρακτικές, γιατί δώσατε έτσι έναν έντονο πολιτικό χαρακτήρα στο σχόλιο σας. Όχι, λέω ότι δικαστικά θα φανεί. Είναι μια δικαστική. Υπάρχει μια εξέλιξη. Μάλιστα. Αλλά λέω ότι έτσι κι αλλιώς στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας, συνολικά αυτό που ονομάζεται διαφθορά, μίζα, ρεμούλα κτλ., μπορεί και πρέπει να καταδικαστεί ακόμα πιο ηχηρά. Το θέμα της υγείας το σήκωσε το ΚΚΕ. Σταθερά σηκώνει το ζήτημα της υγείας. Είναι καθαρό στο ΚΚΕ ότι εμείς όταν μιλάμε για υγεία αναφερόμαστε σε δημόσιο αγαθό χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω είναι κρυστάλλινη θέση του ΚΚΕ σε αυτό. Όμως νομίζω ότι αντικειμενικά φτάνουμε στις εκλογές με ένα πιο εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, στο οποίο έχουν βάλει το λιθαράκι τους με τη σειρά διαδοχικά και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και τώρα η Νέα Δημοκρατία και πριν ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Δεν έχει αλλάξει η αντιμετώπιση δηλαδή του πώς θα περικόψω όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος λειτουργίας, για παράδειγμα, των δημόσιων νοσοκομείων, κόβοντας είτε από τους μισθούς, είτε από τα υλικά και τα λοιπά τα οποία χρειάζονται στα νοσοκομεία. Γιατί να το κάνει αυτό, για να τιμωρήσει τους πολίτες? Όχι, δεν είναι, υπέρ κάποιου ιδιώτη? Είναι ενταγμένο στη λογική την οποία ευαγγελίζονται έτσι κι αλλιώς τα κόμματα του συστήματος, τη λογική την οποία λέει χρηματοδοτώ ό,τι δίνει όφελος πίσω. Πρώτον και δεύτερον, προφανώς υπάρχει και ένας ιδιωτικός τομέας, ο οποίος, για παράδειγμα, στην πανδημία, νομίζω ότι δεν είναι τόσο μακριά το να θυμηθούμε πώς κύλησε η διαχείρισή της. Για τεράστια τμήματα του ελληνικού λαού που ταλαιπωρήθηκαν σε σχέση με την πανδημία, τη στιγμή που οι ιδιωτικές κλινικές, για παράδειγμα, ούτε κατά 3 ή 4%, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, ναι, δεν μετατρέπηκαν σε COVID-free και ήταν μάλλον COVID-free και τα λοιπά. Άρα καμία επιχειρηματική εμπλοκή στο κομμάτι της ακρίβειας. Μια κουβέντα μόνο, θα μετουσιώσω μια φράση του κυρίου Γεωργιάδη σε ερώτημα. Έχει πει για το καλάθι του Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, 9,78 ως 10,90 το αρνάκι. Με κτηνοτρόφους που έχω μιλήσει, μας είπαν ότι είναι αυτοκτονικό αυτό, ότι δεν βγαίνει. Ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα να υπάρχει το καλάθι του κτηνοτρόφου. Ότι το κόστος της παραγωγής, τα αγροεφόδια, οι ζωοτροφές, έχουν εκτιναχθεί. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι πραγματικό. Και αυτό έχει αρχίσει πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, να σημειώσουμε. Σε πάρα πολλά ζητήματα είναι αυτή η κατάσταση. Και με τα σπίτια, για παράδειγμα, και με τα νίκια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα, που ξέσπασε στο έδαφος της Ουκρανίας. Άρα δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα ακριβώς εκεί. Και νομίζω ότι σοκαρίστηκα, να σας πω λίγο την αλήθεια, από τη συζήτηση. Γιατί πραγματικά ο μισθός των ανθρώπων, και αν θέλουμε να μιλήσουμε με στοιχεία, όπως λέμε και με νούμερα, σύμφωνα με τις έρευνες που εδώ γίνονται, τελειώνει στις 15 του μήνα, φτάνει ίσα-ίσα για τα βασικά και αν, και κόβεται από αυτό, πραγματικές ανάγκες, ουσιαστικές ανάγκες που θα έπρεπε να ικανοποιούνται σήμερα και δεν ικανοποιούνται. Και υπάρχουν οι νέοι άνθρωποι
που να σας πω την αλήθεια, έχουν βαρεθεί να περιμένουν πάντα κάτι να γίνει σε αυτή την οικονομία της χώρας για να μπορέσουν να βάλουν τη ζωή τους σε μια σειρά, τα όνειρά τους σε μια σειρά, να βγουν στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Γιατί περιμέναμε πριν να έρθει η ανάπτυξη μετά την κρίση, μετά να τελειώσει η κρίση. Είναι αλλεπάλληλες κρίσεις όμως. Θέλω να πω όμως ότι αυτό είναι οικονομική μια... κρίση, πανδημία, ενεργειακή κρίση, το ένα πίσω από το άλλο. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό, σε αυτό δεν βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι και χαμένοι το ίδιο. Μάλλον υπάρχουν οι κερδισμένοι, υπάρχουν και χαμένοι. Κάνατε πριν ένα σχόλιο που θα το έκανα κι εγώ. Για παράδειγμα, ότι την ίδια στιγμή που δυσκολευτήκαν χιλιάδες ανθρώπων το χειμώνα, για παράδειγμα, να θερμάνουν τα σπίτια τους, για να μην μιλήσουμε για τα σχολικά κτίρια κτλ. Και εικόνες οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά με μαθητές, με κουβέρτες κτλ. Να μην πάμε εκεί, ας πάμε στα σπίτια. Λοιπόν, την ίδια στιγμή τα ΕΛΠΕ, η Motorola, οι μόνοι τους ανακοινώνουν τεράστια αύξηση της κερδοφορίας, πάνω από ένα δις η κάθε μία. Άρα δεν είναι ακριβώς είμαστε όλοι κερδισμένοι. Ναι, ναι, ήταν ένα δις, ήταν ΕΛΠΕ και η άλλη αυξήθηκε στη Motorola από 200.000. Λέτε λοιπόν κάτι πολύ απλό, από τις κρίσεις δεν βγήκαν όλοι χαμένοι. Κάποιοι κέρδισαν. Φυσικά, το θέμα είναι ότι πάντα ο λαός μας βγαίνει χαμένος, κάνει υπομονή και κάποιοι, πάντα κάποιοι λίγοι κερδίζουν. Αυτό λέει το ΚΚΕ και γι' αυτό το λόγο, και να κλείσω με αυτό, κατέθεσε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα που είναι αυτή η κατάσταση με την ακρίβεια και ούτω καθεξής, έτσι που σαρώνει τα λέκαμε νοικοκυριά, μια σειρά από προτάσεις στη Βουλή που δεν έγιναν καμία από αυτές αποδεκτές. Μάλιστα. Για παράδειγμα, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τα τρόφιμα. Και για το φόρο στα καύσιμα. Στους φόρους στα καύσιμα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε κι εσείς, ότι αυτή η συζήτηση σήμερα και οι καταγγελίες για παρέμβαση γίνονται στο φόντο της απόφασης για το πώς θα χειριστεί η δικαιοσύνη το ζήτημα κόμμα Κασιδιάρη. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη έχει αξία να πούμε, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, για την τεράστια καθυστέρηση που αναφερθήκατε κι εσείς των 8 χρόνων της ολοκλήρωσης της δίκης της Χρυσής Αυγής, με αστείες και με αστείες κατά περιόδους δικαιολογίες κτλ. Θυμήθηκα, ερχόμενοι κατά εδώ, ότι κατά καιρούς γινόντουσαν καταγγελίες εκ μέρους των δικηγόρων, για παράδειγμα της οικογένειας Παύλου Φύσα κτλ., που τους αλλάζαν απλά αίθουσες γιατί ήταν μικρές, ήταν μεγάλες, δεν είχαν μικρόφωνα και ούτω καθεξής. 8 χρόνια λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη, δεν έχει τέλεση δικήση αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη και τον κάθε Κασιδιάρη ναζί εγκληματία, δεν μπορεί προφανώς να συμμετέχει ούτε ως αρχηγός ούτε ως τίποτα στις εκλογές, τις επερχόμενες και γενικά. Άρα από εκεί ξεκινάει ένα πρώτο πρόβλημα. Δεύτερο, είναι χαρακτηριστικά κάποια ζητήματα της δικαιοσύνης που κάνουν εντύπωση σε ένα κομμάτι κόσμου. Πρόσφατα είχαμε το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Να θυμίσω ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές πολύ συχνά κάνανε απεργίες, τις οποίες τις αποβάσιζαν συλλογικά με τα σωματεία τους, τις ομοσπονδίες τους και το καθεξής. Και μέσα σε μια ώρα, μέσα σε μια νύχτα, βγαίνανε παράνομες και καταχρηστικές απεργίες, οι οποίες είχαν ως κύριο αίτημα, ως ένα από τα κύρια αιτήματά τους, την ασφάλεια στις μεταφορές. Να υποθέσουμε ότι δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη με τα γεγονότα έτσι όπως τα δεν είναι, και νομίζω ότι αποδεικνύεται μπροστά και σε όλα αυτά που έγιναν με το κόμμα Κασιδιάρη.